Γεια σου Δημήτρη, τι κάνεις? Τι γίνεται? Θέλω να φτιάξω αυτή την καταπληκτική πίτα που είχα φάει στο σπίτι σου. Πάω στην ΕΦ να δοκιμάσω μια καινούργια κουζίνα και έχω προετοιμαστεί για να κάνω ακριβώς αυτή τη συνταγή. Έρχομαι αμέσως, θα τη φτιάξουμε μαζί, το τέλειο. Είμαι ο Δημήτρης Παπαζημούρης από το Κουτσίνα Καρούσο και λατρεύω το πραγματικά καλομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό. Γεια σας, και εγώ είμαι η Εύη Αδάμ και όχι μόνο λατρεύω το πραγματικά καλομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό, αλλά μου αρέσει να είναι και διατροφικά σωστό και πλήρες. Πάμε να φτιάξουμε αυτό που σου υποσχέθηκα. Και είναι την πίτα που δοκίμασε την προηγούμενη φορά σπίτι και είχε πάθει πλάκα. Δεν υπήρχε περίπτωση να την γλιτώσει. Θέλω τη συνταγή άμεσα, γιατί δεν έχω φάει πιο νόστιμη πίτα και πιο υγιεινή, έτσι. Ναι. Και γιατί το είπα, Το καλό εδώ είναι ότι δεν χρειάζεται να έχουμε πια αυτό το δίλημα ή νόστιμο ή υγιεινό. Για μένα η μαγειρική, η σύγχρονη, πρέπει να συνδυάζει και τα δύο. Η πίτα που θα κάνουμε είναι πρασοκολοκυθόπιτα. Κολοκύθι, πράσο, ταιριάζουν τρομερά μεταξύ τους. Πάντα λίγο κρεμμυδάκι, γιατί το κρεμμύδι δένει τις γεύσεις και δημιουργεί γλύκα. Και θα κάνουμε δύο συνδυασμούς αυτό. Ο ένας είναι με τυρί που έχω διαλέξει ένα μανούρι που είναι ελαφρύ και ιδιαίτερα γευστικό και μια σειρά από μυρωδικά τα οποία πάντα ταιριάζουν με αυτόν τον συνδυασμό. Μυρίζει ούζο. Ναι, μυρίζει ούζο. Άρα αυτός είναι ο άνηθος. Αυτός είναι ο άνηθος. Άρα έχουμε μάραθο άνηθο. Αυτά τα ξέρω, είναι τα μυρώνια. Μπράβο, αυτά δεν είναι τρομερό άρωμα. Και αυτά είναι καυκαλήθρες. Καυκαλήθρες. Πάντα βοηθάνε αυτά σε πίτες. Και το τελευταίο είναι ο διόσμος. Ο διόσμος. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα κολοκύθια. Πετάω αυτά. Τα κολοκύθια εγώ τα θέλω στην πίτα να τα νιώθεις τραγανά στο στόμα. Να καταλαβαίνεις ότι τρως κολοκύθι. Και γι' αυτό δεν το τρίβω. Θέλω και μερικά μεγάλα να βρίσκω εγώ. Μπράβο. Okay. Έτσι ανακατεμένα. Λοιπόν, πάμε να κόψουμε τώρα το πράσο. Πετάμε άκρη, το έχουμε πλύνει καλά πριν και απλά ροδέλες. Αυτή είναι μάλιστα η κίνηση, η σωστή, χρησιμοποιώντας το chef knife. Εγώ έχω ένα δικό μου τρόπο που το κάνω. Το κόβω στη μέση. Το κόβω σε τέταρτα. Ναι. Χωρίς να βγάλεις το έπαιξο. Χωρίς να βγάλω το απ' έξω. Μετά παίρνω το μικρό μαχαίρι, κόβω από εδώ τον πισινό. Λοιπόν, κοίτα τώρα εδώ. Μπορώ να το κάνω έτσι και μία κάθετη. Στη μέση, ωραία. Και να ξεμπερδεύουμε. Ωραία. Μας χωμερίζει. Θυμίζω ότι 2 ώρες πριν μαγειρέψουμε πρέπει να έχουμε βγάλει το φύλλο από την κατάψυξη ή ακόμη καλύτερα να το έχουμε βγάλει από την προηγούμενη μέρα και να το έχουμε αφήσει στο ψυγείο για να είναι μαλακό και έτοιμο να το χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, έχουμε κόψει τώρα όλα μας τα υλικά και είμαστε έτοιμοι για τη μαγική στιγμή του σοταρίσματος από την οποία εξαρτάται η επιτυχία της γέμισής μας. Έτσι. Γιατί εδώ θα μαράνουμε τα λαχανικά. Λοιπόν, το πρώτο που κάνουμε είναι βάζουμε μπρος τη super duper επαγωγική εστία εδώ της ΝΕΦ, την οποία θα δοκιμάσουμε για πρώτη φορά. Άρα, τώρα θα βάλουμε λάδι εδώ για να ζεσταθεί. Ξεκινάμε από τα 3 βασικά υλικά. Το πράσο, τα κολοκύθια και το κρεμμύδι. Θέλουμε να κάψει το λάδι. Θέλουμε στην αρχή να πιάσει γύρω στους 160 βαθμούς. Άρα, παίρνω, ξεκινάω κρεμμυδάκι, ρίχνω μέσα. Το σοτάρισμα με τη φωτιά δυνατά, με την ένταση δηλαδή δυνατά. Και τώρα θα πετάξουμε και τα άλλα 2 υλικά μέσα. Είναι πάρα πολύ απλή η διαδικασία. Βάζουμε το πράσο και το κολοκύθι. Όλο το παιχνίδι τώρα είναι στα επόμενα 10-15 λεπτά σιγά σιγά να σοταριστούν, να βγάλουν τα υγρά τους, ώστε η γέμισή μας να είναι έτοιμη για χρήση. Τώρα είμαστε σε δυνατή ένταση, θα τη χαμηλώσω λίγο. Ανακατεύουμε κάθε τόσο, δεν έχει και μεγάλη φιλοσοφία, είναι πολύ απλή η συνταγή. Θα βάλουμε τώρα από νωρίς αλάτι και το πιπέρι βέβαια για τη γεύση, αλλά κυρίως το αλάτι. Είναι υδροσκοπικό. Ναι, ακριβώς. Ένα και μισό. Πιπέρι θα βάλουμε 1/4 και ανακατεύουμε. Λοιπόν, μια και εξαντλήσαμε όλα τα θέματα, δεν και εγώ είμαι και το μανούρι ναι, τώρα. Ναι, αμέσως αφεντικό. Καλά. Σε μικρά κυβάκια, τα οποία θα ψιλοδιαλυθούν μέσα, αλλά θα νιώθεις λίγο την μπουκίτσα. Τώρα, αν θέλεις να την κάνεις αυτή την ίδια πίτα λίγο πιο
νόστιμη και πικάντικη, μπορείς να βάλεις ένα κεφέτο. Αχα, τώρα βλέπω όλο το νερό που βγάζουν τα κολοκυθάκια. Αυτό τώρα είναι λόγω της θέρμανσης, λόγω του αλατιού, και έχουμε κάνει και δύο τεχνικές λεπτομέρειες οι οποίες βοηθάνε σε αυτό το πράγμα. Η μία είναι ότι έχουμε κατσαρόλα η οποία έχει πλατιά επιφάνεια. Το δεύτερο tip είναι ότι βάζεις τον εξαιριστήρα στο δυνατό για να μην δημιουργείται κορεσμός της ατμόσφαιρας και να φεύγουν πιο εύκολα οι υδράτμοι. Και το άλλο το οποίο πρέπει να ξέρεις είναι ότι δεν το βάζουμε ποτέ ζεστό. Θα το αφήσουμε κάνα τέταρτο να καταλαγιάσει, να πέσει η θερμοκρασία, να φύγουν ό,τι υγρασία υπάρχει ακόμη. Βέβαια, αφού έχουμε βάλει όλα τα μυρωδικά, έτσι. Τώρα είναι η φάση που θα βάλουμε τα μυρωδικά και το μανούρι. Τώρα δεν χρειάζομαι πια άλλο την εστία. Κλείνω λοιπόν. Τα αφήνουμε εκεί. Τα αφήνουμε και βάζουμε λοιπόν τα μυρωνάκια μας. Το μάραθο, το άνηθο. Βλέπεις, βάζω πιο λίγο άνηθο από μάραθο, γιατί μου αρέσει να παίρνει πιο πολύ αυτή τη μυρωδιά του ούζου. Βάζω αποξηραμένο δυόσμο, γιατί έχει μεγαλύτερη ένταση. Αν έβαζα φρέσκο, ναι, θα έπρεπε να βάλουμε τρεις φορές αυτή την ποσότητα, τέσσερις. Λοιπόν, και τώρα θα βάλουμε και το μανούρι. Ωραία. Τελειώσαμε. Τώρα το ανακατεύουμε. Θα την αφήσουμε αυτή εδώ να κρυώσει. Και θα ανάψουμε το φούρνο για προθέρμανση. Μάλιστα. 180 πάνω κάτω προθέρμανση. Ο φούρνος μας έχει ζεσταθεί. Αυτό έχει κρυώσει. Είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε την πίτα με το φύλλο μας. Λοιπόν, ανοίγω το φύλλο, να το απλώσουμε εδώ να έχουμε, να μπορούμε να παίζουμε. Βλέπεις. Είναι υπέροχο. Υπέροχο και μυρίζει διαφορετικά. Αυτό που είναι πολύ χαρακτηριστικό με αυτό το φύλλο είναι ότι σηκώνει πολύ λάδι. Βάζουμε λοιπόν λαδάκι. Πάμε σε όλες τις άκρες. Ωραία. Πρώτο φύλλο. Βάζουμε όλο κάτω. Ναι. Το κολλάμε και στις άκρες. Να βάλουμε λαδάκι πάνω από αυτό. Τέλεια, ερχόμαστε, βάζουμε το δεύτερο. Δύο φύλλα, ναι. Το πάτο, αυτό τον ολοκληρώσαμε. Λοιπόν, τώρα, πριν μπει η γέμιση. Μάλιστα, τι κάνουμε. Για να απορροφήσει τα υπόλοιπα από ό,τι υγρά τυχόν υπάρχουν, θα βάλω πίκουρο. Αλλά θα το βάλω τελευταία στιγμή. Έχω υπολογίσει ότι είναι περίπου αυτή η ποσότητα, γύρω στα 40 γραμμάρια πίτουρο. Μπορούμε να βάλουμε οτιδήποτε θέλουμε το οποίο απορροφά υγρασία. Ένας κλασικός τρόπος είναι ρύζι. Εγώ δεν το προτιμώ, γιατί δεν μου αρέσει η ιδέα του ρυζιού μέσα στη... ως ιδέα, δηλαδή, όχι ότι το καταλαβαίνεις. Αλλά μου αρέσει εμένα αυτό. Και μου δένει και με την ιστορία της ολικής άλεσης. Και γενικά, εγώ προσπαθώ στις πίτες να μην βάζω πάρα πολύ γέμιση. Βλέπεις ότι είναι λιτή, θα είναι χαμηλή. Τελειώσαμε εδώ. Θα βάλουμε δύο φύλλα κανονικά, το πρώτο, το δεύτερο, και μετά θα κάνουμε την πατέντα. Λοιπόν, καταρχάς, λάδι εδώ. Λάδι. Λίγο έτσι, και έχω και τον μπολάκι μου δίπλα. Ναι. Να το απλώσουμε ωραία. Τώρα θα δεις τι θα κάνω. Ναι. Θα αρχίσω να κάνω αυτό το κόλπο που εγώ την κάνω σαν ένα φάκελο. Παίρνω λοιπόν και ενώνω έτσι με τα δάχτυλα και με το μαχαιράκι καμιά φορά. Τώρα θα μου κάνεις με το πινέλο αυτές τις ακρούλες. Βέβαια, για να μην μας ξεραθούν. Για να μην μας ξεραθούν και να είναι πεντανόστιμες. Βάζουμε λοιπόν και το τελευταίο κανονικό φύλλο. Να κλείσουμε το sleeping bag. Έτσι. Λοιπόν, το τέλειωμα της πίτας είναι τα δύο τελευταία φύλλα, στα οποία το καθένα θα πιάσει τη μισή επιφάνεια. Θα το πατσαβουρώσουμε, θα του βάλουμε λίγο λαδάκι και πιο πολύ θα το περάσουμε με αυγό για να το κάνει πολύ γυαλιστερό. Κοίτα λοιπόν, για ολόκληρο αυτό το φύλλο θα το πάρω εδώ και θα το κάνω σαν τα σκεπάσματα. Έτσι. Άσε με να δοκιμάσω αν μπορώ να το κάνω εγώ αυτό το... πατέντα. Έτσι θα περνάει ο αέρας από μέσα, ο ζεστός, και θα το κάνει τραγανό, περνάει θεϊκό. Από μέσα. Θα του
κάνω αυτό εδώ το κολπάκι, θα το ρίξω λίγο λαδάκι έτσι και καθώς θα απλώνουμε μετά το αυγό, θα γίνει το ίδιο. Θα πάει παντού. Το αυγό θέλεις τώρα, ε? Ωραία. Το χτυπάμε. Και τώρα, σιγά σιγά, θα περάσουμε όλη την πάνω επιφάνεια της πίτας. Με αυτό. Αυτό θα το βοηθήσει. Ήταν γυαλιστερή και όμορφη από πάνω. Δεν θα βάλω άλλο. Λοιπόν, διακόσμηση. Και μετά, μην ξεχάσουμε το τελευταίο βασικό, που είναι να τη χαράξουμε. Τώρα, αυτό είναι προαιρετικό βέβαια, αλλά θα δείτε τι ωραία. Ωραία, λοιπόν, χαράσουμε με αυτό θέλεις. Ναι, ναι. Ωραία. Θα τη βάλουμε σε χαμηλό ράφι, στην αρχή για μισή ώρα και μετά θα σε ψηλό. Θα την ανεβάσουμε. Ωραία. Είδες τι τρομερό που είναι που μπαίνει αυτό μέσα. Πολύ πρακτικό. Η πόρτα, πάρα πολύ πρακτικό. Εντάξει, ναι, άλλο πράγμα. Ήρθε η στιγμή να δούμε τι κάναμε. Ήρθε, δεν το μυρίζεις. Τι σου έχω εδώ. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε αρκετή ώρα. Θα πρέπει να περιμένουμε ένα δεκάλεπτο. Ναι. Α, για να σφίξει, για να για μην να διαλυθεί. Για να δέσουν τα υλικά και να μπορούμε να το κόψουμε, να μπορώ να σου βάλω κομμάτι κανονικό και να μην διαλυθεί. Λοιπόν, είμαστε νομίζω έτοιμοι. Και θα χρειαστείς και μία σπάτουλα. Μπράβο. Ποια σε βολεύει, ότι σε αφήνω και τη ζει εδώ. Ναι. Λοιπόν, σου έχω το μεσαίο σου κομμάτι. Να δούμε πω, η μυρωδιά δηλαδή μου έρχονται. Έκοψε μεγάλο, ξεγενναιόδωρο κομμάτι. Εδώ, ναι. Το ξέρουμε, είσαι φαγανό παιδί. Για να δω τι κάναμε. Ξέρεις, εγώ τι λέω, να το φάμε όλο το κομμάτι και μετά να σερβίρουμε έξω. Εγώ αυτό λέω.